Σας καλωσορίζω, σας καλημερίζω. Χαιρετίζω εδώ την παρουσία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του συναδέλφου μου Δημοτικού Συμβούλου πρώην Αντιδημάρχου Καστοριάς του κυρίου Πετρόπουλου και πάλι βέβαια να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ενδιαφέρον τους να καταγράψουν και να προωθήσουν τις συγκεντρώσεις της κλεισούρας και τα δίκαια αιτήματά τους. Ο Πέτρος ο Σμιξιώτης τα περιέγραψε ασφαλώς με κάθε λεπτομέρεια, διεξοδικά. Λίγες αναφορές τις οποίες έκανε, εκεί θα μείνω. Θα πω πρώτον γιατί πιθανόν και εγώ στην αρχή δεν ήξερα τα έργα κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης είναι εν συντομία τα ανταποδοτικά έργα του ΤΑΠ. Τι θα μας δώσει δηλαδή σε ανταπόδοση της διέλευσής του από την κλεισούρα. Είμαι κλεισουριώτης, εξελέγην και εκπροσωπώ τον πρώην Δήμο Καποδιστριακό της Κλεισούρας στο Καλλικρατικό Δήμο της Καστοριάς. Για την λειτουργία μου, μια διακοπή μικρή κάνει για την, το λειτουργικό του της μισογραφικής δουλειάς, να αναφέρουμε ότι οι κυρίες έχουν έρθει μόλις στη Θεσσαλονίκη. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνόμου. Το Συμβούλιο του Συνόμου Άγιος Μάρκος. Κλεισουρέα Θεσσαλονίκη. Και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι όντως είμαστε όλοι κλεισούρα είναι υπομένοι. Έλα Κατερίνα. Είναι καθολική όπως διαπιστώνουμε όλοι μας η συμμετοχή των κλεισουρέων από όπου γης. Δεν ξέρω και από το εξωτερικό αν χαρίσταται αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει τη δυναμική της διεκδίκησης και την ομοψυχία και ομοθυμία του κλεισουρέου. Στο τι έχουν γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά του Δήμου, όπως παρίσταται, όπως σας είπα προηγουμένως και ο συνάδελφός μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Πετρόπουλος, ο Δημήτρης, δεν έχουμε πρόβλημα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πολύ δε περισσότερο εγώ ως κλεισουριώτης, να πούμε τι ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα των έργων, των ανταποδοτικών του ΤΑΠ ενιαία προς το Δήμο Καστοριάς. Οι προτάσεις του κάθε Προέδρου των τοπικών κοινοτήτων συμπεριελήφθησαν, όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο Δήμαρχος. Κατά συνέπεια και οι προτάσεις εδώ του τοπικού μας εκπροσώπου, του Χρήστου Τουγάκη. Η απόφαση, όπως σας είπα και την προηγούμενη Κυριακή του Δημοτικού Συμβουλίου, λέει ότι συμφωνεί με τις προτινόμενες ανταποδοτικές δράσεις, θέτοντας, διαβάζω αργά, σε πρώτη προτεραιότητα τα έργα υποδομής αγροτικής ανάπτυξης και υποδομών των κοινοτήτων από όπου διέρχεται ο αγωγός. Είμαστε εδώ λοιπόν, η κλεισούρα. Και εξειδικεύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέγοντας «Υποβάλλει την πρόταση των έργων δράσεων αξιοποίησης των πόρων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των ανταποδοτικών όπως είπα, όπως παρακάτω. Ένα, το πρώτο έργο που προτείνει, αφού αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνει προς την περιφέρεια. Και εδώ να τονίσω ότι είμαστε ακόμη στο στάδιο της διαβούλευσης. Δεν έχει κλείσει τίποτε, όπως λέγεται, ότι αυτά και είμαστε ή δεν είμαστε. Όχι, η διαβούλευση είναι συνεχής και με την περιφέρεια και με τον ΤΑΠ. Το πρώτο έργο λοιπόν, δεν έχουμε τίποτε εμείς ως Δήμος επίσημο από την περιφέρεια. Ο Καρυπίδης είπε συγκεκριμένα, όπως και ο κ. Αδαμόπουλος που επισκεφθήκαμε χθες και συγγνώμη δεν τον έφερε προηγουμένως, είμαστε ένα ρογκό τώρα. Μην διακόπτουμε. Είναι σημαντικό αυτό, είναι σημαντικό αυτό. Να καταλάβει πώς είναι η κατηγορία. Εντάξει, να μην κρατήσουμε ένα πρωτόκολλο τηλεοπτικής εκπομπής ότι πρώτα ο ένας κτλ. Αν υπάρχει θέμα, το ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν ήρθαμε για αποτέλεσμα. Δεν ήρθαμε για εικόνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αφού κλείσω πρώτα. Εδώ είναι το μνημόνιο λίγο που υπογράφει το Μάρκιο. Να μιλάμε για τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω. Να δώσουμε απάντηση όμως αυτό. Δεν τον αφήσουμε διάλογο. Θα καταλάβει ότι είναι ανοιχτή διαδικασία. Ο διάλογος είναι συνεχής, η διαβούλευση. Δεν έχει κλείσει τίποτε. Από την περιφέρεια εμείς ως Δήμος Καστοριάς δεν έχουμε κάτι επίσημο από τον κύριο Περιφερειάρχη. Αν επίσημα ιδιωτικά αν λέγονται, ακούγονται, προωθούνται, δεν γνωρίζουμε ως Δήμος. Εμείς είμαστε, επαναλαμβάνω, στο στάδιο του διαλόγου της διαβούλευσης. Συνεχίζω. Το πρώτο έργο που έχει προταθεί με απόφαση του από το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς είναι ένα,
έργα αγροτικής ανάπτυξης στο ΕΠ, όπως και υποδομών των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός ΤΑ. Είμαστε εδώ. Το δεύτερο έργο, πολιτιστικό κέντρο Καστοριάς, και ακολουθούν κατά ρύθμιση τα άλλα έργα που προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι ο Δήμαρχος. Δεν είναι ο Δήμαρχος αρμόδιος. Και θα μιλάσω 10 κοινότητες από 100 χιλιάρικα. Να μας πει ποια είναι η κοινότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε τα άλλα έργα ποια είναι. Κάνει υπομονία όλα αυτά. Δεν έχω πρόβλημα να παρίστανε. Και πραγματικά. Δεν έχω πρόβλημα να παρίστανε και είπα σε κάθε συγκέντρωση στον κατοίκο της Κλεισούρας θα παρίστανε. Ας τελειώσει. Γι' αυτό μην αφήσετε να τελειώσει και. Γι' αυτό και χωρίς ενδιασμό είπα, αν είναι να φύγουν και κάποια έργα από περιοχές από όπου δεν διέρχεται ο ΤΑΠ, συγκεκριμένα από την πόλη της Καστοριάς, μου ανέφεραν οι δημοσιογράφοι το πολιτιστικό κέντρο της Καστοριάς, κανένα πρόβλημα στο πνεύμα διεκδίκησης του δικαίου και της αναλογίας. Αυτά τα έχω πει, είναι καταγεγραμμένα. Τα ανέφερε προηγουμένως ο πρέτος του Νουξιώτης. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Το ότι δεν αναφέρονται εξειδικευμένα, δεν απεικονίζονται τα έργα όχι μόνο της περιοχής μας, της Κλεισούρας, αλλά και των άλλων περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός, είναι άλλο θέμα. Είναι εδώ. Εδώ είναι στη διαβούλευση, στο διάλογο. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και συμπληρωματικό Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα της απόφασης, της εξειδίκευσης. Τη εξειδίκευση των έργων που προτάθηκαν. Γιατί πήραν 5,5 εκατομμύρια, πήραν απόφαση και στην εξειδίκευση. Δεν πήραν τίποτα. Πώς δεν πήραν, Χριστό. Εξειδίκευση δεν έχει. Δεν πήραν τίποτα. Α τελειώσει. Τώρα τι πηγαίνουμε, συγγνώμη τώρα, θα μιλήσουμε στα μάτια. Δεν Χριστό. Θα σα πω ακριβώ. Θέλετε να μιλήσουμε. Να μιλάμε πάντα δικαιολογήσει τον Αγγελί. Μην το δικαιολογήσει. Δεν είναι δικαιολογό τον Αγγελί και κανένα άλλο. Αφού είστε 5,5 εκατομμύρια για την Καστοριά και καθόλου εδώ. Χριστό. Άσε να τελειώσει. Θα πάρω τον λόγο. Θα πάρω τον λόγο και θα σε ενδιαφέρει. Δεν διάλογο να κάνω. Δεν παίρνουμε λόγο. Δεν θα μείνω πολύ. Δεν θα μείνω πολύ. Δεν θα μείνω πολύ. Σε παρακαλώ. Δεν αναφέρουμε σκυλιά. Σε παρακαλώ να με απαντά. Δεν με απαντά εσύ. Δεν ζήτησε τον λόγο που ξέρει. Θα πάρει τον λόγο, θα σε πάρει. Δεν θα με απαντά ο εκπρόσωπό σου. Δεν πρέπει να πούμε. Δεν είσαι εκπρόσωπο. Ο εκπρόσωπό μου είναι ο κύριο Στόχο. Τώρα σου απαντώ σε λίγο. Μπορείτε, α μιλήσετε μετά. Δώσε λίγο τον λόγο. Αυτά όπω προανέφερα. Αυτά ισχύουν. Ο προϋπολογισμός του ΤΑΠ είναι συγκεκριμένος. Τον ανέφερε ο Πέτρος ο Μητσιώτης. Όλα τα έργα, οι προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών ενωτήτων, του Δήμου Καστοριάς ευρύτερα, δεν χωράν σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Άρα πάμε δικαιωματικά, αναλογικά και διεκδικούμε. Λέμε ότι στην Κλεισούρα αναλογούν δίκαια για το μήκος του αγωγού ο οποίος διέρχεται 500.000. Αυτά διεκδικούμε. Αυτά θέλουμε σε πρώτη φάση, όχι στην δεύτερη φάση, αυτό διεκδικούμε όλοι μαζί, να προταθούν ένα η Κλεισούρα 500.000. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τρία έργα, τα οποία δεν χωράνε στις 500.000. Ερχόμαστε με νέα πρόταση σήμερα και λέμε με λεπτομέρεια, δεν χωράνε τα τρία μας έργα, που περιλαμβάνουν μελέτη σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και κατασκευή τηλεθέρμανσης. Ακολουθεί κατασκευή του γηπέδου, το τρίτο έργο βιολογικός καθαρισμός. Αφαιρούμε τα δύο. Γιατί στην προηγούμενη συγκέντρωση της Κυριακής, στις 2 Οκτωβρίου αυτού του χρόνου, τα κατατάξαμε. Ένα, δύο, τρία. Αφαιρούνται το 2 και το 3, πάμε στο 1. Και όμως ο προϋπολογισμός και για αυτό το έργο, τη μελέτη σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, δεν επαρκεί. Λέμε, θέλουμε τη μελέτη, δηλαδή είμαστε ξεκάθαροι και έτσι πρέπει να είμαστε διεκδικητικά με τη δυναμική. Λέμε ότι θα εκπονηθεί η μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας τηλεθέρμανσης και μέρος της κατασκευής της. Γιατί το σύνολο της κατασκευής της πιθανόν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ που μας αναλογούν. Άρα επί του πρακτέου εν ολίγης αυτά. Και στο Δήμο να συμπληρώσω τον Πέτρο, όχι να τον παρατηρήσω, δεν είναι ο καθένας και το κοντό του, ούτε είμαστε μπερδεμένοι. Είμαστε ξεκάθαροι, διεκδικητικοί και δίκαιοι. Αυτό θέλουμε.
και με τη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ. Λίγο επειδή είναι, επειδή είπα, αναφέρθηκα ο κ. Στόμπης στα λεγόμενα. Μόνο αυτό θέλω να πω είναι πολύ βασικό για το θέμα της διαβούλησης. Ναι, παιδιά, θα τελειώσω γρήγορα. Μία, δύο φράσεις. Πρώτον, διαβούλευση δεν υφίσταται και τώρα. Γιάννη, δεν υπάρχει διαβούλευση. Υπάρχει η αναστάτωση που έχουμε δημιουργήσει εμείς εδώ τώρα. Ακριβώς αυτό. Αυτό εδώ το χαρτί, Γιάννη, είναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αν δεν καταλάβετε, να μιλήσουν. Μια στιγμή, παιδιά, να σας εξηγήσω. Αν δεν θέλετε να εξηγήσω, μιλάμε εδώ, φύγουμε. Κάτι λοιπόν, εδώ αυτό το χαρτί είναι το μνημόνιο, δεν θα πάσα κάποια. Το έχουν υπογράψει όλοι. Όλοι οι δήματοι της Καστοριάς μας και της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης και της Λόρδου έχουν υπογράψει. Συμφωνία είναι. Αν δεν. Και μέσα στη συμφωνία αυτή είναι οι πίνακες. Δεν είναι τελεσμένο γεγονός. Ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Αυτοί οι πίνακες δηλώνουν τι συμφώνησαν οι δήμαρχοι και έφυγε στο ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ ξέρει αυτά τα έργα. Και κάνουμε φασαρία και μας λένε όλοι: ω, παιδιά, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Να δούμε τι αδικία έχει δημιουργηθεί. Η διαβούλευση ήταν στην αρχή. Τώρα δεν υπάρχει διαβούλευση. Τώρα υπάρχει διαπραγμάτευση. Άλλες λέξεις. Και δεύτερο τελευταίο. Όχι, όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλες λέξεις, ίδιο νόημα. Η διαβούλευση είναι άλλο πράγμα, Γιάννη. Το τελευταίο είναι ότι μέσα σε αυτό το πίνακα υπάρχουν έργα και ποσά. Έτσι, τα 5.250 έχουν οριοθετηθεί συγκεκριμένα για συγκεκριμένα έργα. Και μέσα σε αυτά δεν αναφέρεται το έργο τη Κρυσούλα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα μας. Εγώ πάω το λόγο. Κύριε Πετρόπουλο, με τη σειρά μετά ο Ευαγγέλιο και μετά ο κύριο Σαλαμόπουλο.